Ούτε ένα σεισμόπληκτο στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας δεν έχει αποκαταστήσει το σπίτι του. 500 περίπου δημότες παραμένουν στους οικίσκους σκουτιά, ανεβαίνοντας στο δικό τους Γολγοθά, ενώ αρκετοί άλλοι διαμένουν σε κίτρινα κτίρια, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους. 1095 μέρες μετά το σεισμό και αυτές οι 1095 μέρες δεν μπόρεσαν ακόμα να καλύψουν τα 18 δευτερόλεπτα του σεισμού. Είναι η πραγματικότητα, είμαστε ακόμα στάσιμοι. Υπάρχουν προθέσεις, αλλά δυστυχώς με τις προθέσεις ούτε χτίζονται σπίτια, ούτε επανέρχεται η φυσιολογική ζωή στους ανθρώπους. Στα χωριά φαντάσματα έχει παγώσει ο χρόνος, 3 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, ενώ έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Θετική ωστόσο εξέλιξη αποτελεί η παράταση προθεσμίας έως 31 Δεκεμβρίου και την υποβολή των αιτήσεων για όσους έχουν λάβει την πρώτη αρρωγή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ως 7 Απριλίου του 2025 για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Ούτε μία επισκευή δεν έχει ολοκληρωθεί με το πρόγραμμα της στεγαστικής συνδρομής, άρα είμαστε στο 0. Η Φάκελ είναι στο νούμερο γύρω στο 160-170, στους 3.000. Οι πολίτες έχουν χάσει την ελπίδα τους. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, το αίτημα για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, στο οποίο εξαιρέθηκε η Κρήτη, όπως και άλλα ζητήματα, τέθηκαν επιτάπητο στη διάρκεια συνάντησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας και εκπροσώπων του Συλλόγου Η Ελπίδα, παρουσία της Μαρίας Κοζηράκη. Υπάρχει η πρόθεση από το Υπουργείο να γίνει πολεοδόμηση, να γίνει σωστή δηλαδή οργάνωση του χώρου με δρόμους, με κοινόχρηστους χώρους. Επίσης ενημερώθηκα για τα θέματα του Εξοικονομώ και ανέλαβα την υποχρέωση να τα μεταφέρω στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Να σας πω ότι με βάση τον προγραμματισμό θα δώσω οδηγίες στους μελετητές στους επόμενους 2 μήνες να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό, ο οποίος θα έρθει σε γνώση του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και θα ανοίξει μια δημόσια διαβούλευση. Έχουμε επιλέξει το τρίτο σενάριο ως πιο κοντά στην προοπτική και στις ανάγκες του τόπου, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν δεχτές οι προτάσεις μας που αφορούν τις περιοχές πολεοδόμησης. Τα ειδικά σχέδια είναι πιο εξειδικευμένα, είναι πιο σύντομα στις φάσεις που έχουν. Να μπορέσουμε η ζωή στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή να είναι όχι απλώς η ίδια με πριν, αλλά πολύ καλύτερη, συνυπολογίζοντας βεβαίως και το μεγάλο έργο το οποίο γίνεται στην περιοχή. Όπως έκανε σαφές ο Βασίλης Κεγκέρογλου, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειωθούν τα όρια οικισμών, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του Δήμου για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.